που είναι ένα δημοσιογράφο και ξέρει πολύ καλά ότι ανεγκέφαλοι φασίστες υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες. Το ξέρει πολύ καλά ο κ. Κυπρένου. Και φαντάζομαι ότι θα του συναισθανθεί με τη στοχοποίηση αυτή που κάνει, γιατί ήδη και άνθρωποι που είναι πολύ κοντά σας, κ. Κυπρένου, σας το θέτω έξω από το γραφείο σας, στο διαδίκτυο καθυβρίζουν και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται η στοχοποίησή μου ή θελημένα ή αθέλητα. Πάντως, καλό θα ήταν να βγείτε έξω από το γραφείο σας τώρα, και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι εκεί στο Άγγελ παρακολουθούν την εκπομπή, και να ζητήσετε από τους συνεργάτες σας εκεί να σταματήσουν να στοχοποιούν στο διαδίκτυο ανθρώπους δημοσιογράφους, και θα περιμένω και την Ένωση Συντακτών, που καλά κάνει κάποιες φορές να βγαίνει και να προασπίζεται, διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι λέμε και τι κάνουμε σε σχέση με τους οπαδούς μας, άσχετο αν πλησιάζουν οι εκλογές, και πρέπει να βρείτε τρόπους να συσπηρώσετε τους οπαδούς σας. Εγώ δημόσια σας λέω, και οι κυρίες που είναι έξω από το γραφείο σας, εκεί κοντά, καλό θα είναι στο διαδίκτυο να είναι πολύ πιο προσεκτικές. Λοιπόν, ναι, πέρσα, συγγνώμη.